τις εγκαταστάσεις μιας από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες ξύλου στην Ελλάδα, επισκέφτηκε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και παρακολούθησε πώς γίνεται η παραγωγή. Ο κύριος Γεωργιάδης τόνισε ότι είναι ευτυχής που λειτουργεί μια τέτοια βιομηχανία στην Ελλάδα κάτω από δύσκολες συνθήκες και μπορεί να αναπτύσσεται, να ανταγωνίζεται και να εξάγει. Έχουμε μια μακρά συνεργασία, είναι μια. Ίσως η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία ξυλίας με πολλές εξαγωγές, με πολύ μεγάλη δραστηριότητα και με πολύ υψηλή ποιότητα. Ως Υπουργός Ανάπτυξης είμαι εξαιρετικά ευτυχής που τέτοιες βιομηχανίες μπορούν και λειτουργούν στην Ελλάδα και υπό τέτοιες συνθήκες εξακολουθούν να αναπτύσσονται και να ανταγωνίζονται. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους βουλευτές που είναι εδώ παρόντες για να δούμε μαζί την επιτυχία της Alpha Wood. Για το ρόλο της εταιρείας του που απασχολεί εκατοντάδες άτομα προσωπικού, μίλησε ο πρόεδρος του ομίλου, Αντώνης Αδαμόπουλος. Θα μας καλωσορίσουμε στην αίθουσά μας, η οποία είναι ένα showroom, industrial showroom. Είναι μια έκθεση το οποίο είναι στολίδι για την αγορά του ξύλου. Εμείς παράγουμε όλα αυτά που βλέπετε, που θα δείτε εδώ. Είναι όλα παραγωγή δική μας, είναι από το Δάποδο μέχρι την Οροφή. Σήμερα ο Υπουργός επέλεξε να έρθει στη Λάρισα και να επισκεφθεί τη βιομηχανία ξύλου, την Alpha Wood, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Η Alpha Wood προσφέρει δουλειά σε 400 άτομα. Κάνει ένα τζίρο 90 εκατομμύρια με αρκετά κέρδη. Και επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη και αυτή τη στιγμή τρέχουμε επενδυτικά σχέδια γύρω στα 18 εκατομμύρια. Πιστεύουμε σε 2 χρόνια να τελειώσουμε και βάλαμε την πύχη πιο ψηλά. Τον Υπουργό μεταξύ άλλων υποδέχτηκε ο πρόεδρος της βιομηχανίας Αντώνης Αδαμόπουλος, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης.